Έγινε θεατής για δεύτερη συνεχή χρονιά στο ίδιο κακόγουστο σύριαλ. Ο λόγος για ένα αριθμιώτη κάτοικο Σταυρωμένου, ο οποίος έχασε κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια του, όταν πριν από 13 ημέρες υπερχείλησε ο Αρκαδιώτης ποταμός, ξυλώνοντας ακόμα και τον κοινοτικό δρόμο που διέρχεται μπροστά από το σπίτι του. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Σταυρωμένου και αυτό που φαίνεται πίσω μου είναι ότι απέμεινε από το δρόμο που οδηγούσε σε μία μονοκατοικία, στην οποία διαμένει μία οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί. Ο Άγγελος Γαλαγκουράκης που μίλησε στην Κρήτη TV αλλά και η σύζυγός του έζησαν το ίδιο δράμα και πέρυσι, μόνο που τότε στη ζωή τους δεν υπήρχε η μόλις 2 μηνών κορούλα τους. Όταν στις 10 Νοεμβρίου ο Αρκαδιώτης ποταμός έδειξε τα δόντια του, εισβάλλοντας ακόμα και μέσα στο σαλόνι τους, το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να πάρουν αγκαλιά το μωρό τους και να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, κάνοντας ακόμα και τους κασκαντέρ. Εμείς βγήκαμε από το παράθυρο της κουζίνας, όπως το βλέπετε εκεί πέρα, γιατί το νερό έφτανε μέχρι τη μέση, τέλος πάντων, μέχρι εδώ το βοφό. Σκαρφαλώσαμε εδώ, βάλαμε αυτό το σίδερο, κάναμε μια αυτοσχέδια σκάλα και βγήκαμε από εδώ πέρα, πάνω εδώ πέρα που είναι πιο ψηλά, γιατί ήταν γεμάτο μέσα το νερό. Εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Σήμερα, 13 ημέρες μετά, ο Άγγελος Γαλαγκουράκης ακόμα δεν μπορεί να πλησιάσει στο σπίτι του με αυτοκίνητο, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε μονοπάτι βουτυγμένο στη λάσπη. Τον ίδιο εφιάλτη ζει και ένας ακόμα γείτονάς του, όπου ο δρόμος που οδηγεί στο δικό του σπίτι δεν θυμίζει ούτε καν μονοπάτι. Δεν μας έφτανε η καταστροφή του 2019, ξανά το ίδιο πράγμα, ξανά καταστροφές, ξανά μας έχει κάνει ζημιές εδώ πέρα, δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι μας. Έχω μωρό 2 μηνών μέσα στο σπίτι, έφερα μηχανήματα να με επεγκλωβίσουν, δεν μπορούσαμε να βγούμε ούτε να μπούμε, ο δρόμος έχει καταστραφεί και εμείς και ο απέναντι ο γείτονας έχει πρόβλημα, είμαστε 13 μέρες χωρίς δρόμο, αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας στο κεντρικό, προχωράμε για να μπούμε μέσα στο σπίτι μας και η πολιτεία είναι ανύπαρκτη, αδιάφορη και δεν ασχολείται καθόλου. Τις τελευταίες ημέρες και ενώ τα αρμόδια κλιμάκια οργώνουν τις πληγήσες περιοχές καταγράφοντας τις ζημιές, ο Άγγελος καταγγέλει στον τηλεοπτικό φακό πως πλέον έχει γίνει μπαλάκι ανάμεσα σε Δήμο και Περιφέρεια, χωρίς να μπορεί να ξεκαθαρίσει ποιος είναι αρμόδιος για τη διάνοιξη του δρόμου, ο οποίος μάλιστα είναι δρόμος έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού. Από το 2019 η Περιφέρεια μας είπε ότι θα κάνει τυχεία αντιστήριξης, θα βάλουν σειρματοκιβώτια, θα φτιάξουν τυχεία για να μην ξαναπνιγούμε. Επειδή ο ποταμός εδώ πέρα κατεβάζει πάρα πολλά νερά. Η πολιτεία μας κοροϊδεύει τώρα και από την προηγούμενη φορά δεν έχει κάνει τίποτα. Και εμείς πρέπει να πουλήσουμε τις περιουσίες μας, να πουλήσουμε τα σπίτια μας, επειδή έχουμε σπίτι δίπλα στο ποταμό. Και δεν είναι σπίτι το οποίο είναι παράνομο, είναι με άδεια της πολεοδομίας, με χαρτιά, με όλα τα νόμιμα έγγραφα. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Σταυρωμένου, ανάμεσα στην παλιά και τη νέα Εθνική Οδό, όπου κάτω από το δρόμο περνά ο Αρκαδιώτης ποταμός. Όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε, εάν κάποιος πεζός θελήσει να περάσει από αυτό εδώ το σημείο, θα πρέπει απαραίτητος να φοράει γαλότσες. Εφιελτική όμως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διέλευση και άλλων κατοίκων του Σταυρωμένου στα σπίτια τους και δι' εκείνων που δεν έχουν είσοδο από άλλο σημείο, παρά μόνο από το δρόμο που περνά μέσα από το ποτάμι.